Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Ενημερωτικά φορά μπλούζα σε περίπτωση που στη διάρκεια του βίντεο κουνιέμαι και δεν φαίνεται, διότι δεν θέλω να έχω ένα τέτοιο περιεχόμενο στο κανάλι μου, καταλαβαίνετε. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με κορεάτικη ομορφιά, όπως επίσης και με κάποια προϊόντα τα οποία είναι από Αγγλία. Είναι όλα σταλμένα από το site bwoman.gr. Θα σας αφήσω ούτως ή άλλως όλες τις πληροφορίες από κάτω. Οπότε, ξεκινάω λέγοντας ότι αυτά τα προϊόντα μου έχουν σταλεί. Όλα αυτά η άποψή μου για όσες με ξέρετε πραγματικά καλά θα είναι εννοείται ειλικρινής. Απλά είμαι εδώ πέρα να σας κάνω ένα mini review των προϊόντων των οποίων μου στείλανε. Και επειδή δεν είμαι καθόλου μονοφαγού, τρία από αυτά τα προϊόντα που μου έστειλαν θα σας τα κάνω giveaway. Οπότε θα ξεκινήσω με αυτά τα οποία θα κρατήσω και στη συνέχεια θα περάσω σε αυτά που θα κερδίσετε εσείς. Πριν περάσω στο review των προϊόντων αυτών, θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη μου επαφή με κορεάτικα προϊόντα. Αν και ανέκαθεν ήθελα να δοκιμάσω κάτι από αυτή τη βιομηχανία καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης, διότι σίγουρα οι περισσότερες από εσάς οι οποίες ασχολείστε και λίγο παραπάνω με όλα αυτά τα καλλυντικά κτλ. Ξέρετε ότι η Κορέα είναι πάρα πολύ δυναμική στο παιχνίδι των καλλυντικών και της περιποίησης, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να δοκιμάσω αυτά τα προϊόντα και όλα αυτά οφείλονται σε εσάς. Διότι άμα δεν ήσασταν εσείς, εγώ αυτά τα πράγματα δεν θα τα είχα αυτή τη στιγμή και η ευγνωμοσύνη μου πραγματικά προς εσάς είναι να δώσω κάποια από αυτά σε εσάς. Δεν θέλω να τα κρατήσω όλα για μένα. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσω με μία μάσκα την οποία τη χρησιμοποίησα εχθές. Αναφέρομαι σε αυτή τη μασκούλα, οπότε τη βλέπετε λίγο ανοιχτή. Η συγκεκριμένη είναι η Power Ringer Mask Pack. Είναι αρκετά τρομακτικό το εξωφυλάκι του, δεν ξέρω για ποιο λόγο κάνανε κάτι τέτοιο, διότι πραγματικά δεν τη βλέπεις και λες θέλω να τη δοκιμάσω. Θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη έχει κολαγόνο και ισχυρίζεται ότι βελτιώνει την επιδερμίδα του δέρματος και προσφέρει ένα πιο ξεκούραστο και ελαστικό αποτέλεσμα. Όταν την έβαλε πρώτη φορά, η αίσθηση ήταν πάρα πολύ δροσερή, έχει άρωμα, έχει μια μυρωδιά έτσι που δεν είναι ενοχλητική, είναι όμως αρκετά έντονη. Άφησα 15-20 λεπτά και όταν την έβγαλε είχε απορροφήσει το 95% του προϊόντος, η επιδερμίδα μου το ρούφιξε κυριολεκτικά, γιατί εγώ έχω και πάρα πολύ ξηρή επιδερμίδα, οπότε κατευθείαν αυτό έδρασε πάρα πολύ έντονα. Και όταν την έβγαλα το πρόσωπό μου ήταν πάρα πολύ ωραίο και το νιώθα πάρα πολύ δροσερό και φρέσκο, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Θεωρώ ότι θα βολεύσει πάρα πολύ κοπέλες σαν εμένα οι οποίες έχουν ξηρή επιδερμίδα. Όσο για τις λιπαρές δεν είμαι και τόσο σίγουρη γιατί είναι έξτρα ενυδατική, οπότε μπορεί να σας προκαλέσει έξτρα λιπαρότητα. Συνεχίζω με μια κορεάτικη πάλι εταιρεία που λέγεται Rire. Είναι κάπως έτσι η συσκευασία του συγκεκριμένου και είναι ένα πάρα πολύ παράξενο προϊόν. Εγώ πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Είναι lip powder, που σημαίνει ότι είναι κραγιονάκι, το οποίο είναι σε μορφή πούδρας. Όταν το ανοίγεις βγαίνει αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα κλασικό που χρησιμοποιούν στα lip gloss και στα liquid matte lipsticks. Και η απόδοση του είναι πάρα πολύ απαλή. Είναι αρκετά pigmented. Ορίστε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο baby pink το συγκεκριμένο. Το οποίο τώρα κοιτάξτε, καθώς το εφαρμόζω στο δέρμα και στα χείλη, δεν είναι πούδρα ενιός ανέστησης, είναι κρεμώδες. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το κάνουνε. Και μετά από λίγη ώρα στεγνώνει εντελώς, γίνεται όντως ένα matte κραγιόν, το οποίο διαρκεί μέτρια, μην περιμένετε θαύματα, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα liquid lipstick. Περνάω σε ένα προϊόν για τα φρύδια και αναφέρομαι στην Water Drawing Finishing Brow Cara. Έτσι λέγεται. Brow Cara. Δηλαδή είναι brow μάσκαρα και το κάνανε μία ονομασία. Λοιπόν, είναι το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο έχει μια πολύ λάθος απόχρωση. Για μένα. Είναι πολύ πιο θερμή απόχρωση από ό,τι τη χρειάζομαι εγώ. Δηλαδή βλέπετε τη διαφορά έτσι, άμα μπορείτε να καταλάβετε από το σπούλι και τα φρύδια μου. Παρ' όλα αυτά τη δοκίμασα για να δω μήπως, γιατί καμιά φορά απλώνει διαφορετικά το χρώμα στο δέρμα μας και αλλιώς είναι στη συσκευασία. Το συγκεκριμένο όμως όντως είναι πάρα πολύ θερμό σε απόχρωση, οπότε δεν με βολεύει. Όμως επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι πολύ pigmented, που σημαίνει ότι δεν στερεοποιεί απλά μόνο τις τριχούλες στα φρύδια, έχει πραγματικά χρώμα. Το παραγγείλω λοιπόν στη σωστή μου την απόχρωση. Αυτό εδώ πέρα θα το χαρίσω σε καμιά φίλη μου λογικά. Το έχω ανοίξει, οπότε δεν μπορώ να σας το βάλω στο διαγωνισμό. Εάν παρόλα αυτά κάποια κοπέλα που θα κερδίσει τα υπόλοιπα πράγματα το θελήσει δοκιμασμένο,
θα τη ρωτήσω αφού ανακοινώσω το όνομα της νικήτριας. Άμα το θελήσει που το χρησιμοποίησα μια φορά, κανένα πρόβλημα μαζί μου, θα της το δώσω και αυτό. Περνάω σε ένα προϊόν, πάλι κορεάτικο, το οποίο, παιδιά, πολύ πολύ αντικειμενικά, φέτος είναι η χρονιά του κονσίλερ για μένα. Που τι σημαίνει αυτό? Η μάχη μου με τα κονσίλερ νομίζω πως έχει κερδιθεί. Κυριολεκτικά. Όλο αυτό το πρόλογο το έκανα διότι έπεσε στα χέρια μου αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο δεν περίμενα να είναι τόσο καλό. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Etude House, λέει, και λέγεται Big Cover Concealer BB. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι BB κρέμα και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν concealer. Αρχικά, ενώ σε ρωτούσε για το πόσο μεγάλη συσκευασία είναι, και κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε τώρα. Παιδιά, είναι τεράστιο. Δηλαδή, ένα ψου και αυτό ήταν, δεν χρειάζεσαι άλλο. Τώρα, λέει ότι είναι BB. Αλλά εγώ, παιδιά, όσες BB έχω δοκιμάσει, είναι απλά για να καμουφλάρει κάποιες μικρές ατελειούλες και να δίνει μια καλύτερη όψη στην επιδερμίδα μας, στο πώς φαινόμαστε. Το συγκεκριμένο δεν μπορώ να το εγκαταλέξω σε BB που ξέρω, το θεωρώ κανονικό, καλυπτικότατο foundation, παύλα, κορέκτορα, παύλα, concealer. Είναι πολύ υποτιμημένη η περιγραφή, δηλαδή δεν θα πρέπει να λέγεται BB, γιατί μπορεί τον κόσμο να τον κάνει να σκεφτεί ότι δεν είναι καλυπτικό. Πρέπει να λέει full coverage το συγκεκριμένο. Εσείς οι Κορεάτες, άμα μ' ακούτε, να το αλλάξετε. Περνάω σε ένα προϊόν το οποίο είναι επίσης κορεάτικο και είναι από την εταιρεία Clio Professional. Είναι το Gel Presso Waterfall Shadow. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία, είναι έτσι, είναι πολύ elegant η συσκευασία του και όταν το ανοίγεις έχει ένα στρογγυλό, αυτό με χρώμα, το οποίο έχει μια πάρα πολύ ωραία μπρονζέ απόχρωση. Παιδιά, θέλω να το δείτε αυτό. Πάει περίφημο στο Swatch πάντως, οπότε έχω πάρα πολλές προσδοκίες από το συγκεκριμένο. Μόλις το δοκιμάσω, ίσως κάνω και κάποιο tutorial και θα το συμπεριλάβω και αυτό, θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία. Πάμε να συνεχίσουμε. Περνάω σε ένα highlighter. Να πάρω μια ανάσα γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή. Όσες είστε άσπρες σαν το πανί, σαν εμένα, ξέρετε πάρα μα πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρείτε ένα highlighter, ας πούμε. Κάτι το οποίο να σας δώσει λάμψη. Γιατί πάρα πολλές εταιρείες λασάρουν προϊόντα τα οποία είναι για λίγο πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Πιο φυσιολογικές, να το πω, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν θεωρούμαι φυσιολογικός άνθρωπος, είμαι πάρα πολύ άσπρη. Οπότε όλα σε μένα δεν κάθονται πάρα πολύ καλά, εκτός αν είναι extreme λευκά. Ο λόγος που τα λέω όλα αυτά είναι γιατί θέλω να αναφερθώ σε ένα highlighter που μου έστειλαν. Είναι πάλι από κορεάτικη εταιρεία και λέγεται η εταιρεία The Face Shop. Είναι κάπως έτσι συσκευασία και έχει μέσα ένα highlighter το οποίο είναι βάση. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πριν περάσεις το foundation, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και αν θέλεις να το αναμίξεις με το foundation για ένα πιο flawless αποτέλεσμα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη διότι η απόχρωση που έχει είναι ιδανική για πάρα πολύ χλωμές κάτασπρες επιδερμίδες για να αναδείξει ένα μακιγιάζ και να το κάνει λίγο πιο ενδυνατικό. Πάμε να σας δείξω δύο προϊόντα αγγλικής προελεύσεως και στη συνέχεια περνάμε στο διαγωνισμό και τα προϊόντα του διαγωνισμού δεν τα έχω αγγίξει, οπότε δεν έχω άποψη, αλλά θα γίνουν δικά σας και όποια τα κερδίσει, το καλό που της θέλω να μου στείλει μήνυμα να με ενημερώσει άμα είναι καλά. Λοιπόν, ξεκινάω με την εταιρεία του Cool for School, λογικά την ξέρετε. Το συγκεκριμένο είναι ένα Milk Tint. Είναι ένα lip gloss, δεν είναι το κλασικό το lip gloss το οποίο θα κάνει μπαμ και θα το δει ο άλλος από τον Άρη, αλλά είναι πάρα πολύ διακριτικό για καθημερινή βάση, ίσα ίσα έτσι λίγο να ενυδατώσετε τα χυλάκια σας και να φαίνονται λίγο πιο ζουμερά. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, χαριτωμένο. Εγώ γενικά δεν είμαι πολύ fan των lip gloss, δεν συνηθίζω να τα φοράω, είμαι πραγματικά φανατική των matte, αλλά το συγκεκριμένο για κάτι έξτρα, γιατί μην κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, θα το χρησιμοποιήσω. Στη συνέχεια θα περάσω σε μια αγγλική εταιρεία που την έφερε πρόσφατα το συγκεκριμένο κατάστημα και είναι η εταιρεία Sanctuary Spa. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι ένα body scrub το οποίο έχει μια καταπληκτική μυρωδιά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη μυρωδιά που έχει, αλλά μυρίζει πολυτελές προϊόν. Κυριολεκτικά μυρίζει ένα πολύ πολυτελές προϊόν. Είναι ένα scrub ήπιας δράσης, δεν είναι αυτό που θα σε βδάρει το δέρμα. Δεν το έχω δοκιμάσει παραπάνω από δύο φορές, οπότε δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τις εντυπώσεις μου. Προς το παρόν όμως κερδίζει πάρα πολύ και είναι μέσα στην καρδιά μου, γιατί έχει ένα καταπληκτικό άρωμα και μυρίζει όλο μου το μπάνιο. Τελειώνοντας με τα προϊόντα τα οποία θα κρατήσω, περνάω στα προϊόντα τα οποία θα χαρίσω. Και ρήμα, Γιάννα. Και ρήμα.
Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ πέρα το μολυβάκι, το οποίο είναι ένα Luxe Gel Eyeliner από την εταιρεία Rire. Είναι η κορεάτικη εταιρεία που σας έδειξα πριν τα άλλα στα άλλα τα προϊόντα. Το συγκεκριμένο δεν το έχω ανοίξει να σας πω πώς είναι σε θέμα swatch. Θα σας δείξω απλά λίγο πώς είναι από μέσα. Έχει αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, την οποία εγώ θα τη χαρακτηρίσω μία σκούρη, θερμή, καφέ απόχρωση. Είναι ιδανική για να βάψετε το μάτι σας, είναι ιδανική άμα έχετε και λίγο πιο θερμές αποχρώσεις στα φρύδια σας, να τη δοκιμάσετε και για τα φρύδια σας, δεν θα έλεγα όχι σε κάτι τέτοιο, οπότε αυτό θα γίνει δικό σας. Πάμε σε ένα άλλο προϊόν τώρα από την εταιρεία Too Cool For School. Είναι αυτό εδώ πέρα το χαριτεμένο το ρουζάκι, το οποίο όταν το είδα ήμουν σε φάση πόσο γλυκιά και όμορφη συσκευασία. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε να το δείτε λίγο και από μέσα. Επίσης δεν το έχω κάνει καν swatch το συγκεκριμένο, γιατί προφανώς θα γίνει δικό σας. Από μέσα είναι έτσι. Λοιπόν, ανοίγει έτσι. Και έχει αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση. Η απόχρωση είναι η νούμερο 2, Apricot Sherbet. Το sherbet δεν ξέρω τι σημαίνει, μάλλον δεν ξέρω πολύ καλά αγγλικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι ένα πορτοκαλί ρουζάκι, το οποίο στην κάμερα φαίνεται νομίζω και λίγο πιο ξεθοριασμένο από ό,τι στην πραγματικότητα, από ό,τι το βλέπω εγώ, λόγω της φωτεινότητας. Είναι πάρα πολύ γλυκούλι, δεν το έχω απλά δοκιμάσει για να σας πω απόδοση κτλ. Εγώ προσωπικά το είδα και είπα ότι αν δεν βολέψει σαν ρουζ, είναι πάρα πολύ ωραίο για να το βάλεις σαν σκιά στα μάτια. Διότι τα πορτοκαλί είναι πάρα πολύ στη μόδα πλέον και άμα βάλεις καμιά φουκ σκιά έτσι λίγο να τις σβήσεις, έχεις κάνει ένα σούπερ μακιγιάζ, οπότε μπαίνει και αυτό στο διαγωνισμό. Και πάμε τώρα και σε ένα τρίτο προϊόν, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο που έχω σε ποσότητα. Είναι αγγλικό και είναι από την Sanctuary Spa. Είναι της ίδιας εταιρείας με αυτό εδώ πέρα που θα το κρατήσω εγώ. Αυτό είναι το Foaming Creamy Bath Soak, το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά κορίτσια το έχω ανοίξει και έχει μία μυρωδιά. Είναι άρωμα. Κυριολεκτικά είναι ένα θηλυκό, σεξι άρωμα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το δίνω, το χαρίζω σε εσάς. Εγώ θα το πάρω μάλλον και για μένα, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά δεν θέλω να το κρατήσω. Θέλω να δοκιμάσετε κι εσείς αυτή την εταιρεία, να έχετε μία άποψη σχετικά με αυτό. Θέλω να με συγχωρέσετε άμα και σε αυτό το βίντεο είπα 500.000 φορές το πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ και πάρα πολύ. Είναι μια κακιά συνήθεια και πρέπει να την κόψω. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα τρία προϊόντα θα τα κερδίσει μία τυχερή από εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε το κουτί πληροφοριών, να δείτε όλους τους όρους συμμετοχής. Όπως επίσης, όποια ενδιαφέρεται γενικά για οτιδήποτε της έδειξα, αυτά τα μηχανάκια και αυτές οι κόρνες. Όποια ενδιαφέρεται λοιπόν και οποιοδήποτε το προϊόντα που της έδειξα, μπορείτε πάρα πολύ απλά να ανοίξετε πάλι το κουτί πληροφοριών για να δείτε τα links που θα σας έχω με τα αντίστοιχα προϊόντα τα οποία σας έκανα review σήμερα στο κανάλι. Κάπως έτσι έφτασε στο τέλος του και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και να μην σας κούρασα. Θέλω να σας ρωτήσω άμα σας φάνηκε ενδιαφέρον το γεγονός ότι σας έδειξα καινούρια πράγματα και όχι τα συνηθισμένα που με βλέπετε, δηλαδή τις γνωστές τις μάρκες. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό, γιατί αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα πιστεύω ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, φιλά και πολλά!